Ο Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο Ελπίδα ιδρύεται το 1990. Πηξίδα της δράσης του, η αγάπη στο άρρωστο παιδί και στόχος, η στήριξη των παιδιών που πάσχουν από νεοπλασματικές ασθένειες. Πρώτο βήμα, η δημιουργία της πρώτης αμυγός παιδιατρικής μονάδας μεταμόσχευσης μυελού των οστών στη χώρα μας. Και επόμενος μεγάλος σταθμός στην ιστορία του Συλλόγου, ο Ξενώνας της Ελπίδας, που φιλοξενεί τα παιδιά και τις οικογένειές τους για όσο διάστημα απαιτεί από θεραπεία τους. Επιστημονική προσφορά, η κοινωνική και ανθρωπιστική δράση, η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης γύρω από τον παιδικό καρκίνο και τον κοινωνικό αποκλεισμό των άρρωστων παιδιών είναι το τρίπτυχο στο οποίο επικεντρώνεται η δράση της Ελπίδας. Η μεγάλη προσφορά της μονάδας μεταμόσχευσης μυελού των οστών, ο πρωτοποριακός ξενώνας και η απόφαση του Συλλόγου να προχωρήσει τη δημιουργία του πρώτου παιδιατρικού ογκολογικού νοσοκομείου στην Ελλάδα καταξιώνουν το έργο της Ελπίδας στη συνείδηση του κόσμου. 23 τιμητικές διακρίσεις κερδίζει για την προσφορά της η Ελπίδα, με κορυφές τη βράβευση της Προέδρου της κυρίας Μαριάννας Βαρδινογιάννη από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κύριο Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο και το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών. Το πρώτο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για μια Ευρώπη με ανθρώπινο πρόσωπο βάζει τις βάσεις για μια ευρωπαϊκή συνεργασία όλων των φορέων που ασχολούνται με τον παιδικό καρκίνο, ενώ τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Ελπίδα, που ο Σύλλογος απονέμει κάθε 4 χρόνια σε άτομα και φορείς που διακρίνονται για την προσφορά τους στον τομέα του παιδικού καρκίνου, και η παρουσία του Συλλόγου σε ευρωπαϊκά συνέδρια και φόρα προσφέρουν στην Ελπίδα διεθνή αναγνώριση. Των παιδιών στον πόλεμο της Γιουγκοσλαβίας, η συνεργασία με τους γιατρούς του κόσμου για τη δημιουργία μονάδας στο Κόσοβο, η συμπαράσταση στους σεισμοπαθείς της χώρας μας, η δημιουργία μονάδας απεξάρτησης από τον αλκοολισμό στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί και η αναπαλαίωση ενός νεοκλασσικού κτηρίου που παρεχώρησε ο Δήμος Αθηναίων στην Οδό Πινδάρου και θα λειτουργήσει ως κυψέλη δημιουργίας για τα παιδιά της Ελπίδας, είναι μερικές από τις δράσεις που υπογραμμίζουν το κοινωνικό πρόσωπο του Συλλόγου. Η Εκκλησία, η Πολιτεία και η Κοινωνία αγκαλιάζουν και στηρίζουν το έργο της Ελπίδας. Επιστήμονες, αθλητές, ραλίστες, μαθητές, καθημερινοί άνθρωποι, σχεδιαστές μόδας, Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες στρατεύονται στον αγώνα της. Ο Μίκης Θοδωράκης, η Μαρία Φαραντούρη, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Ζαν-Μισελ Ζαρ που συνέθεσε ειδικά για τη συναυλία της Ελπίδας στο Ηρώδιο τον ύμνο κάτω από την Ακρόπολη. Η Βανέσα Μέη, ο Χούλιο Ιγκλέσιας, ο Αντρέα Μποτσέλι, ο Μωρίς Μπεζάρ.
το English National Ballet, αλλά και οι πιο γνωστοί Έλληνες καλλιτέχνες προσφέρουν το ταλέντο τους για τα παιδιά της Ελπίδας. Ενώ το ελληνικό κοινό γίνεται μέσα σε μία βραδιά εθελοντής. Εθελοντής ελπίδας και αγάπης. Αυτή η αγάπη του κόσμου είναι για τα παιδιά της Ελπίδας το μεγάλο τους όπλο στη μάχη της ζωής. Thank you.
Όποτε μας χρειάζεστε, είμαστε κοντά σας. Όποτε μας θέλετε, εντάξει. Μόνο εσύ. Μόνο εσύ. Είναι τα χρόνια που είχες λουλούδια μες στην καρδιά. Που είναι η αγάπη, γλυκιά μου αγάπη, να μας ζεστάνει στην παγωνιά. Πέρο, υποπέρο, 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 πολύ. Έχεις φύγει, έχεις φύγει, έχει πει τη ζωή μου μισή. Ζωή μου κι οξυγόνο, σαν να φύγεις μακριά μου. Λουτσιάνο Παβαρότι, αυτός ο θρύλος της μουσικής σκηνής, διάλεξε να αφιερώσει την τελευταία μεγάλη συναυλία της καριέρας του στα παιδιά της Ελπίδας, περνώντας σε ολόκληρο τον κόσμο το μήνυμα του κοινού αγώνα για έναν καλύτερο κόσμο για το άρρωστο παιδί.